Χαμηλό υλικό φορτίο για την πόλη της Πτολεμαΐδας έδειξαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των λιμάτων της πόλης. Δράση που κάθε μήνα από το τέλος της άνοιξης μετράει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Εορδαίας. Ο έλεγχος των λιμάτων λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αποτελεί εργαλείο του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στο Δήμο Εορδαίας αλλά και κάθε πολίτη ξεχωριστά να λάβει επιπλέον προστατευτικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Εορδαίας ανέλαβε να υλοποιήσει μια πρωτοβουλία του Δήμου Εορδαίας σχετικά με την διερεύνηση του υλικού φορτίου στα ανεπεξέργαστα λίμματα της πόλης. Ο Δήμος Εορδαίας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα υγείας και ασφάλειας των πολιτών και στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος για τέταρτη συνεχόμενη φορά διενεργήθηκαν εργαστηριακές αναλύσεις από πιστοποιημένο εργαστήριο στα λίμματα της πόλης για να δούμε αν έχει αυξηθεί το υλικό φορτίο του κορονοϊού. Αντίστοιχες μετρήσεις γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα που ακούμε όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και για αυτό το μήνα λοιπόν το Σεπτέμβριο, το υλικό φορτίο στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στην πόλη της Πτολεμαΐδας ήταν χαμηλό, μη ανιχνεύσιμο. Οι μετρήσεις αυτές θα συνεχιστούν και τους επόμενους 4 μήνες, οι οποίοι θεωρούμε ότι είναι οι πιο κρίσιμοι μήνες από εδώ και πέρα. Ο έλεγχος αυτός στα λίμματα λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης τόσο από πλευράς πολιτών για να μπορούν στην καθημερινότητά τους να λάβουν κάποιες ιδιαίτερες προφυλάξεις, αλλά κυρίως για τον Δήμο, ο οποίος θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, έχοντας εκ των προτέρων αυτά τα αποτελέσματα, να λάβει προληπτικά μέτρα εναντί της εξάπλωσης του κορονοϊού και για μια προς αποφυγή ενός lockdown. Από ποια σημεία παίρνονται αυτά τα δείγματα? Τα δείγματα αυτά λαμβάνονται από διάφορα σημεία της πόλης. Επιλέγουμε κάθε φορά διαφορετικά σημεία, κυρίως όμως από το κέντρο και από την περιοχή που είναι στο βιολογικό καθαρισμό που καταλήγουν όλα τα λίμματα της περιοχής.